Αγνιά, όπως αγνοούσε και για την ύπαρξη των Κακαούζων και μας ρωτούσαν ποιοι είναι αυτοί οι Κακαούζοι. Επί τη ευκαιρία οι Κακαούζοι ετοιμάζουν αυτονομία τώρα επάνω, να συναντηθούν με την υπερνηστερία και να κάνουν ένα αυτόνομο κράτος, αν τα καταφέρουν να κολλήσει με την Οδυσσό και την Κρυμαία. Αυτό έτσι παρεμπιπτόντως. Αλλά καλό θα είναι, Δημήτρη, κάποια στιγμή να πούμε και για τους Σαρακατζάνους εδώ. Στη Βουλγαρία είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός τους. Προσπάθεια από πλευράς της ελληνικής πολιτείας να τους θυσιάσει περιττό να πω ποια είναι. Είναι θλιβερά όταν μιλάς για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Είναι θλιβερά τα πράγματα. Σήμερα βέβαια και το θέμα που είναι κυρίως για τα Σκόπια που θα μιλήσει ο Δημήτρης. Η τελευταία πληροφορία σημερινή που έχουμε είναι ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να εμπλέξει στα σκάνδαλα των Γκρούευσκι που ξέρουμε ότι υπάρχουν. Αλλά βέβαια υπάρχει μια δικτατορία εκεί που έχει καταφέρει με την δικαιοσύνη, την αστυνομία και τον τύπο Γκρούευσκι. Έχει φτιάξει ένα καθεστώς τόσο ισχυρό όσο είναι και το Ερντογάν. Οπότε δεν ενοχλείται με τίποτα. Έχω γράψει ένα άρθρο, το σημερινό μου άρθρο στην Βόρεια. Είχε τίτλο «Αν προτιμούμε αργό ή γρήγορο θάνατο». Το ερωτηματικό είναι αν θα είναι αργός ή γρήγορος, γιατί το βέβαιο είναι ότι ο θάνατος θα είναι. Υπό την έννοια του ότι με τα σημερινά δεδομένα και με τα σημερινά πολιτικά σχήματα και με τους σημερινούς πολιτικούς ως πρόσωπα, πλην ελαχίστων των εξαιρέσεων που δεν μπορούν να επηρεάσουν τα πράγματα, εγώ δεν βλέπω λύση. Επομένως, έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ του να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, η οποία είναι ακαλέσπορη. Η σημερινή κυβέρνηση κατόρθωσε να έχει ένα ρεκόρ μεταξύ των πολλών άλλων, να την κατηγορούν οι πιστωτές επειδή δεν κάνει μεταρρυθμίσεις και να την κατηγορεί η αντιπολίτευση επειδή σκέφτεται να κάνει μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται. Οι μεν την κατηγορούν γιατί δεν τις κάνει, δε γιατί σκέφτεται να τις κάνει και αν τις κάνει. Και μόνο το γεγονός ότι επί 4 χρόνια ασχολούμαστε με τους σχολικούς φύλακες και με τις κατόπωσες είναι καθαρίστηκες, ενώ υπάρχουν οι νόμοι σχετικοί που πρέπει να εφαρμοστούν, και μόνο αυτό δείχνει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Επομένως, ελπίδες για ανάκαμψη μόνο στα μπαλκόνια μπορούν να δοθούν. Ήμασταν από τους πρώτους που όταν το Σεπτέμβριο ο κύριος Σαμαράς μας είπε ότι βγαίνουμε στις αγορές, απορούσαμε πώς μπορεί να τα καταφέρει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Λέγαμε μήπως έχουν συνεννοηθεί με τα ξένα τα πάνη, αλλά αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν ένα προεκλογικό πυροτέχνημα. Θα έχει κακούς επικοινωνιακούς συμβούλους, δεν υπάρχει αμφιβολία. Πολλές φορές τον έχουν οδηγήσει σε κάποιους. Με αποτέλεσμα να μην δούμε κάποιο συγκεκριμένο μέτρο που να μας δώσει ελπίδα για το τι θα συμβεί. Μάλιστα δε, από το 2015, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν στην ΕΕ και θα εφαρμοστούν και στην Ελλάδα, το οποιοδήποτε χρέος των τραπεζών από εδώ και πέρα δεν θα βαρύνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα βαρύνει εσωτερικά την πολιτεία. Και με τα ισχύοντα από 1η Ιανουαρίου, το βάρος πέφτει σε 3 μέρη. Την ζημιά θα την πληρώσουν κατά 1/3 οι μέτοχοι της τράπεζας, οι ιδιοκτήτες της, κατά 1/3 οι ομολογιούχοι και κατά 1/3 οι καταθέτες. Σύμφωνα με αυτό το οποίο ισχύει πλέον στην Ηνωμένη Ευρώπη, οι καταθέτες, εμείς των 100 ευρώ ή των 200 ή των 10 ευρώ, θεωρούμαστε ότι είμαστε επενδυτές στη τράπεζα. Τα χρήματά μας δηλαδή δεν είναι προσφύλαξη, αλλά είναι για επένδυση. Επενδύουμε, παίρνοντας ένα μικρό τόκο, αν παίρνουμε, γιατί σε κάποιες άλλες τράπεζες, σήμερα βερτίν στην Ελβετία, ανακοινώθηκε ότι έχουν επιτόκιο μείον 0,25%. Η Γερμανία από καιρό έχει αρνητικό επιτόκιο στις τράπεζες, δηλαδή καταθέτεις, προσφύλαξε τα χρήματα και πληρώνει ενίκιο, δεν έχει τόκο πλέον. Εδώ έχει ένα μικρό τόκο. Με τον τόκο λοιπόν αυτό θα θεωρούμαστε από εδώ και πέρα επενδυτές, και αφού είμαστε επενδυτές θα έχουμε και το βάρος του να καλύψουμε τη ζημιά που θα έχει η τράπεζα. Έτσι. Άρα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Φοβούμενοι πλέον να αφήσουμε χρήματα στην τράπεζα, πάει εκείνο το όριο των 100.000, ξεχάστε το, οι τράπεζες με τι χρήματα θα κάνουν επενδύσεις. Πλην του γεγονότος ότι πήραν 13 δισεκατομμύρια και περιμέναμε να δοθούν κάποια από αυτά για επενδύσεις, αλλά τα κράτησαν για να καλύψουν τις ζημιές τους. Ζημιές οι οποίες υπέστησαν από το κούρεμα των ομολόγων. Και από δική τους κακή συμπεριφορά. Και ρωτάτε κάποιος,
Όταν πριν από χρόνια βλέπαμε τους συλλογισμούς τραπεζών που έλεγαν κέρδη μέχρι και 60% αύξηση της κερδοφορίας τους. Όταν είχαν αυτά τα κέρδη μας, μας δώσαν κάτι. Τώρα που έχουν ζημία, παίρνουν από εμάς. Αυτό είναι λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη παγίδα στην οποία μας έχουν εμπλέξει. Αναρωτιέται λοιπόν κάποιος ποια επένδυση θα γίνει την ώρα που κλείσαμε τους Ρώσους, παντελώς, και δεν ξέρω με τις νυν επενδύσεις των Ρώσων τι θα γίνει εδώ, και την ώρα που με την γραφειοκρατία και με το γεγονός ότι τίποτα δεν έχει γίνει στον τομέα της ανάπτυξης να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, δεν μπορείς να πηγαίνεις στη Βουλγαρία και με ένα ευρώ και σε μια μέρα να ανοίγεις το επιχείρηση. Είναι τρομερά πράγματα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Είχε προχθές ο τύπος της Θεσσαλονίκης και η Γόρια το σημείωσε ότι οι Κινέζοι έχουν αποκλείσει σχεδόν και Θεσσαλονίκη από διαμετακομιστικό κέντρο. Έχουν εμπλέξει άνθρωποι εδώ. 5-10 λιμενεργάτες που έχουν κάποιο πρόβλημα, πάρει κλείνουν το λιμάνι και τελείωσε. Εγώ θυμάμαι τον. Ας μην αναφέρω ονόματα. Τους βουλευτές του Πασόκ εδώ, τους μεγαλοσχήμονες, ας πούμε, που κρεμόντουσαν από τα κάγκελα και χτυπιόντουσαν για να εμποδίσουν να γίνει να φύγει κόσμος στη Θεσσαλονίκη, να ιδιωτικοποιηθεί το εμπόριο του λιμανιού. Δεν πουλάς τις εγκαταστάσεις, δεν πουλάς το οικόπεδο, δεν πουλάς τον χώρο, ας πούμε. Και βεβαίως το κόστο ανεβαίνει πάνω στον πύργο, θα πάει κάπου εκεί, ας πούμε. Από την άλλη πλευρά, έτσι λοιπόν είναι ο αργός τάραγος. Σιγά σιγά τελειώσαν και τα σημικά της γιαγιάς, δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει. Από την άλλη μεριά έχουμε μαθητευόμενους μάγους, που μέχρι στιγμής πίστευα ότι απλώς λαϊκίζουν, αλλά νομίζω ότι έχουν καβαλικέψει το καλάμι. Δηλαδή, ειλικρινά σας λέω, προσπαθούσα να καταλάβω τον κύριο Τσίπρα, αν θέλει να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου με εκείνον τον άκρατο λαϊκισμό, τζοβόλαδο στα όλα κτλ. Ή αν έχει μία έπαρση και αλαζονία, επειδή πίστεψε ότι από το 4% στο 29% που πήγε οφείλεται στη δική του δραστηριότητα και όχι γιατί κάτι ξένοι μεγάλοι τον προωθούν, γιατί θέλουν να παίξουν τα παιχνίδια τους. Φοβούμαι λοιπόν ότι με αυτά τα τελευταία που είπε, ότι θα βαράμε τον ταούλι και θα χορεύουν οι αγορές, κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή προσωπικά δεν πάει καλά με τον άνθρωπο. Δεν τολμώ να το γράψω, γιατί πήγε ο Πάγκαλος και το είπε, και ό,τι πει ο Πάγκαλος τώρα γίνεται γραφικό πλέον και δεν θέλω να μιμήσουμε κάποιον ότι τον μιμούμε. Αν ξέρει τέτοιο χορό με τον ταούλι, ας το δώσει και στον Πούτιν, γιατί η οικονομία της Ρωσίας κοντεύει να διαλυθεί. Αφού ο Πούτιν δεν έχει την ικανότητα να βαρέσει έναν ταούλι, σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας έχει υπερμεγέθες εκτόπισμα από ό,τι έχει ο πρόεδρος της Ρωσίας. Και όταν μιλάμε θα χτυπήσουμε τις αγορές, να συνεννοούμαστε, γιατί καμιά φορά τα λόγια μιλούν εντυπώσεις που ο λαός δεν αντιλαμβάνεται το λάθος. Όταν λέμε αγορές, τι εννοούμε? Εννοούμε Ρότσιλντ και Ροκφέλλερ, έτσι. Τρεις αιώνες παλεύουν αυτοί με το τραπεζικό σύστημα για να εξουσιάσουν τον κόσμο. Και θα έρθει ο Τσίπρας με τον Παλάφα και την Κωνσταντοπούλου να τσακίσει τον Ρότσιλντ και τον Ροκφέλλερ. 500 κλάδοι είναι που λειτουργούν υπό την ηγεσία των Ρότσιλντ στην παγκόσμια αγορά. Έχω μια φωτογραφία που αγκαλιάζει ο Ροκφέλλερ ο τελευταίος, ο οποίος είναι πανύψηλος και ογκώδης, αγκαλιάζει τον Ομπάμα και φαίνεται σαν παιδάκι που τον προστατεύει. Και πίσω στα σκαλάκια κάθεται ο Σόρος. Έτσι για να καταλαβαινόμαστε δηλαδή. Εδώ μικρής εμβέλειας οικονομικοί παράγοντες της συμφιλίου, όπως ο Σόρας ή ο Μέρντοχ, δεν μπορούν να χτυπηθούν και μας χοροπηδούν. Και θα χτυπήσει τις παγκόσμιες αγορές. Θα πει κάποιος, και τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε? Δεν μπορούμε να κάνουμε τα 100, ας κάνουμε τα 10. Εδώ δεν κάνουμε ούτε τα 10. Και κοροϊδεύουμε τον κόσμο λοιπόν ότι θα βγούμε έξω και θα αρχίσουν να χοροπηδάνε. Είμαστε τον πυρμιγκάκι μπρος τον ελέφαντα. Δεν θέλει κανείς ούτε τον εντοτισμό, ούτε να υποκύψει. Προφανώς και υπάρχουν δυνατότητες κάτι να πετύχεις. Αλλά να ξέρεις ποια είναι η δύναμή σου. Και επειδή αναφέρθηκα στη Ρωσία, έτσι για να καταλαβαίνόμαστε. Οι προσπάθειες που έγιναν από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών που ενέπλεξαν και την Ενωμένη Ευρώπη να επιβληθούν και οι Ρώσεις εναντίον της Ρωσίας δεν ήταν καταλυτικές υπό την έννοια να τελειώσουν με τη Ρωσία. Προφανώς ούτε η συγκέντρωση των στρατευμάτων στα σύνορα της Ρωσίας, που είναι σαφής παραβίαση την οποία έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες τότε με τον Γκορμπατσόφ, ότι δεν θα προχωρήσει το ΝΑΤΟ σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που συνορεύουν με τη Ρωσία,
Διότι απειλούν την άμυνα, την ασφάλεια της Ρωσίας. Αυτό η Ρωσία δεν το δεχτεί ποτέ. Το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό υποψιαζόμαστε ότι όλα αυτά τα πονηρά με την Ουκρανία ήταν ακριβώς για να πλήξουν τη Ρωσία. Θυσιάζουν χώρες όπως η Γεωργία και η Ουκρανία και τόσο μυαλό έχουν αυτοί που τους ακολουθούν, προκειμένου να πλήξουν τη Ρωσία. Όπως κάποτε κάναμε την Πολωνία. Όποιος θέλει να χτυπήσει την Ρωσία πρέπει να διαλύσει την Πολωνία. Διαπιστώνοντας λοιπόν ότι αυτό μπορεί να έχει και θετικά αποτελέσματα για τη Ρωσία, για τον εξής λόγο. Γιατί η Ρωσία μαζεύτηκε και άρχισε να ενδιαφέρεται πλέον για την εσωτερική της αγορά, υπό την έννοια του να πετύχει έστω μια στοιχειώδη αυτάρκεια, να μην εξαρτάται τόσο πολύ από το εξωτερικό εμπόριο. Ήδη με αυτές τις χειρώσεις, οι σιβηριανοί αγρότες είναι κατενθουσιασμένοι, διότι είδανε μια αύξηση πωλήσεως των αγροτικών τους προϊόντων που φτάνει πάνω από το 50 και το 60%. Άρχισαν πια οι Ρώσοι να στρέφονται προς τα δικά τους προϊόντα. Από την άλλη πλευρά, οι Ρώσοι, όταν κρίνεις έναν λαό, δεν θα τον κρίνεις με τα δικά σου μέτρα. Εκείνος ο σοφός, ο κοινωνιολόγος, ο Γκουστάβ Λεμπόν, είχε πει κάποτε ότι όταν μεταφέρεις ένα θεσμό από μία χώρα στην άλλη, πρέπει να το προσαρμόσεις προς τις ιδιαίτερες συνθήκες της χώρας εκείνης. Κάθε λαό συμπεριφέρεται διαφορετικά. Δεν μπορείς λοιπόν να έχεις έναν τρόπο συμπεριφοράς έναντι των άλλων, το λαό που να είναι ίδιος. Οι Ρώσοι είναι ένας μυστήριος λαός. Πρώτον, δεν γνώρισε ποτέ δημοκρατία και ελευθερία εσωτερική. Υπό την έννοια ότι ήταν επί χιλιετίες με Τσάρο, μετά ήταν με Στάλιν, δεν γνώρισε τον τρόπο συμπεριφοράς που έχουν οι Δυτικοί. Έστω με αυτόν τον στοιχειώδη τρόπο λειτουργίας ενός πολιτεύματος που το λέμε δημοκρατικό. Από την άλλη πλευρά, είναι βαθιά θρήσκοι. Έχουν έναν μυστικισμό. Έχουν μάθει να έχουν πατέρα. Πατερούλης ήταν ο Στάλιν όπως πατερούλης ήταν και ο Τσάρος, ο οποιοσδήποτε Τσάρος. Και καταρθώσανε να συσπυρώσουν το λαό με τον Πούτιν, αντί να στραφεί ο λαός εναντίον του όπως πίστευα κάτι. Σε άλλες χώρες μπορεί να στρέφονται εναντίον του ηγέτη. Εδώ συσπυρώθηκαν. Γιατί? Γιατί ο ηγέτης ύψωσε το ανάστημά του εναντίον του εχθρού, ο οποίος θέλει να τους χτυπήσει. Και τρίτον, έχουν μάθει να ζητούν λιτά. Δεν έχουν ζήσει τον καταναλωτισμό που είχαμε εμείς που άμα χάσουμε το κινητό μας λέμε καταστροφή, γιατί εδώ δεν έχουμε, έχουμε ένα πρόβλημα με τους όρους. Ακούω κάποια κυρία η οποία δίνει συνέντευξη και διαμαρτύρεται για τη φτώχεια και λέει ότι τώρα δεν μπορεί πια να αγοράσει ακριβά ψάρια για τα παιδιά της και κατάντησε να τα αγοράει σαρντέλες. Αυτό είναι φτώχεια για αυτή την κυρία, είναι κατάντια να τρώει σαρντέλες. Και ένας άλλος φοιτητής είχε πει: αναγκάστηκα πλέον στο διαμέρισμά μου να πάρω στο διπλανό δωμάτιο στη συγκάτοικο. Εγώ τα σπούδασα στο ίδιο δωμάτιο, ήμασταν δύο άτομα. Τέσσερα άτομα σε ένα διαμέρισμα. Δεν είχαμε ενοχληθεί τότε. Ο νεαρός όμως, επειδή έμαθε με τον καταναλωτισμό των τελευταίων δεκαετιών, θεώρησε ότι είναι μεγάλη υποχώρηση και οδός προς τη φτώχεια το γεγονός ότι στο διαμέρισμα των δύο δωματίων που είχε και νίκιασε, στο άλλο δωμάτιο θα έβαζε συγκάτοικο.